στην υγεία σας. Καλή μέρα, παιδιά μου, είναι και σήμερα. Μ' ακούτε με περίεργη φωνή πάλι, γιατί ακόμα δεν μου έχει περάσει πάρα πολύ ο λαιμός. Οπότε δεν πειράζει, είμαστε καλύτερα όμως. Λοιπόν, σήμερα θα κάνουμε το Q&A για τους 8.000. Καταρχάς, 8.000. Έχετε βαρεθεί να ακούτε. Ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Και περνάμε κατευθείαν στο Q&A μαζί με τη ζεστή μου σοκολάτα. Άσχετα που λέει coffee. Δεν θα απαντήσω χαζές ερωτήσεις, δεν θα απαντήσω προφανείς ερωτήσεις και δεν θα απαντήσω ερωτήσεις που έχω ξαναπαντήσει. Ωραία. Γιάννης Ολυμπιακός ρωτάει τι ποντίκι έχεις και τι πληκτρολόγιο έχεις. Λοιπόν, ποντίκι έχω ένα Bloody X V5M και πληκτρολόγιο έχω ένα Genesis 33K, κάτι τέτοιο, κάπως έτσι, δεν θυμάμαι ακριβώς. Λοιπόν, πώς ξεκίνησες το YouTube? Λοιπόν, το YouTube το ξεκίνησα. Καταρχάς έβλεπα YouTube από μικρός και ήθελα, μου άρεσε πάρα πολύ αυτό το πράγμα που κάνεις, ξέρω, που βγάζεις βίντεο και το ανεβάζεις και βλέπει κόσμος. Έβλεπα πολλού YouTuber, όχι μόνο gaming, και έβλεπα πάρα πολύ πράγμα. Και ξέρω εγώ, τότε με το παλιό YouTube, πολύ παλιό YouTube, είχα ψηθεί να κάνω κι εγώ, δεν είχα ούτε κάποιο φίλο που να μου πει ξεκίνα το, απλά έτσι ψήθηκα μόνο και ξεκίνησα. Αστέριος Κλάους, πρώτον με αγαπάς? Ναι, όλους σας αγαπάω. Πώς άρχισε το YouTube? Μόλις το απάντησα. Πόσα subs πιστεύεις ότι θα έχεις σε 2 χρόνια, γενικά πώς σκέφτεσαι το κανάλι σου? Λοιπόν, καταρχάς, το πόσα subs θα έχω σε 2 χρόνια εξαρτάται με το πόσα βίντεο θα ανεβάζω. Μπορεί να ανεβάσω πάρα πολλά βίντεο και να πάω, ξέρω, πάρα πολύ καλά. Μπορεί να ανεβάσω λιγότερα βίντεο και να πάω λίγο λιγότερα καλά. Μπορεί να ανεβάσω κάποια βίντεο, κάποια να γίνει τη πουτάνα με αυτό το βίντεο και να πιάσω πολλά subs, ξέρω εγώ. Δεν ξέρεις, είναι ανάλογα. Πότε έχεις το YouTube και γιατί? Το απάντησα. Το YouTube το άρχισα 2014, 14 Σεπτεμβρίου. Αν δεν κάνω λάθος, αυτό πρέπει να είναι το πρώτο βίντεο, 14 Σεπτεμβρίου 2014. Από πού προέκυψε το όνομά μου? Το έχω ξαναπεί σε προηγούμενο Q&A. Επόμενη ερώτηση. Θα κάνεις και vlog στο μέλλον? Σκοπεύω ναι, αλλά θα χρειαστώ μια κάμερα. Οπότε μάλλον πολύ μέλλον. Θα δούμε. Θα μάθεις να παίζεις PUBG γιατί μέσα στην μπαμπανίτη πονάει. Άντε γάμεις και έτσι. Άραξε, θα μάθουμε. Τι σκέφτεσαι για το μέλλον? Αν εννοείς το μέλλον στο κανάλι, να συνεχίσω να ανεβάζω βίντεο, να ανεβάζω πολλά βίντεο, να μεγαλώνουμε σαν οικογένεια πλέον, γιατί ξέρω πάρα πολλούς από εσάς που μου αφήνετε. Δηλαδή, οι περισσότεροι που μου αφήνετε comment, σας ξέρω με το όνομα του YouTube, ξέρω εγώ. Ξέρω ότι τον ξέρω αυτόν, τον τάδε, τον άλλον. Ωραία. Αν εννοείς μέλλον γενικότερα, μέλλον της δικής μου ζωής, είναι να συνεχίσω τη σχολή που είμαι, να τελειώσω, να βρω μια δουλειά. Είναι τα κλασικά πράγματα. Είναι τα κλασικά πράγματα. Βασικά, θέλω ό,τι θα κάνουμε το μέλλον της ζωής μου να συμπεριλαμβάνει YouTube. Ωραία. Αυτό θέλω. Κάτσε να το απαντήσω αυτό επειδή είστε πολύ λίγο καθυστερημένοι. Γιατί πρέπει να κάνεις ένα prank όπου βρίσκεσαι, θες να αφήσεις την πινελιά σου? Λοιπόν, το prank στον Τίμπλες έγινε επειδή μου έχει κάνει πολλά traps και δεν το ξέρετε εσείς. Το prank στο Γενόμπα έγινε γιατί μου έχει κάνει και αυτός πολλά traps και δεν το ξέρετε εσείς. Ωραία, σταμάτησε τώρα. Μένεις μπλα μπλα μπλα. Και αν ναι, ναι, εκεί μένω που ρώτησες, δεν θα πω που μένω, προφανώς. Γιατί δεν κάνεις meetup? Meetup θα κάνω, όχι εκεί απαραίτητα. Θα κάνω μαζί με Γενόμπα και Τίμπλες κάποτε, θα δούμε πότε. Τζουξ. Θα πάω ποτέ 5K. Αν ναι, η γάτα έχει φταψίες με την ρίζα του χι τετράγωνο. Μαλάκα, έχεις πρόβλημα, όντως. Έχεις πρόβλημα. Θα μου μάθεις να παίζω LOL? Όχι, είσαι άχρος μπρονζάς. Αυτό μου το πέρα να σφίλω, οπότε. Ξεκάθαρα, εντάξει. Λοιπόν, παίζει και άλλα παιχνίδια στο Minecraft. Λοιπόν, κάτσε να στα μετρήσω. Παίζω Call of Duty Black Ops 1, Black Ops 2, Modern Warfare 3, Rocket League, Counter Strike, PUBG, FIFA, Watch Dogs, LOL. Αυτά, νομίζω. Και Rainbow Six Siege, αυτά παίζω. Ποιος είναι ο κολλητός από τους YouTubers που κάνεις παρέα? Ο κολλητός μου, το έχω πει πάρα πολλές φορές, είναι ο Γιανούμπα, είναι ο πρώτος άνθρωπος που γνώρισε, ο δεύτερος μάλλον άνθρωπος που γνώρισε στο YouTube. Το ξέρω 3 χρόνια περίπου. Οπότε αυτός είναι ο κολλητός μου, αλλά είναι πλέον η παρέα μου μαζί με τον Τίμους και τον Πιλιόλο. Ο Γιανούμπα και τον Τζουξ και γενικότερα όλοι αυτοί. Θα απαντήσω κάτι που δεν ξέρω κατά πόσο στέκει σαν ερώτηση. Το από πού σκέφτεσαι να αρχίσει το YouTube, το απάντησα. Και πώς έγινε τόσο καλό στο YouTube? Αν εννοεί πώς έγινε τόσο καλό στο YouTube, είναι επειδή κάνω περίπου YouTube 3 χρόνια και. Οπότε με την εμπειρία γίνεσαι καλό στα thumbnails. Προσωπικά εγώ κάνω και τα δικά μου GFX. Το banner, εντάξει, το banner δεν το έχω κάνει. Τα thumbnails και γενικότερα ό,τι κάνω, το κάνω εγώ μόνο μου. Και GFX και βίντεο. Μαθαίνει να κάνει και GFX, μαθαίνει να κάνει και το edit και να μιλά σιγά σιγά. Αν και αυτό έχω πρόβλημα γιατί μιλάω πολύ γρήγορα. Θα το φτιάξουμε γι' αυτό κάποτε. Με την εμπειρία και τον χρόνο γίνεσαι καλύτερο σε όλα. Έτσι πάει. Γιατί ξεκίνησε το YouTube, το απάντησα. Τι θες να σπουδάσεις? Σπουδάζω ήδη οικονομικά.
Θα πάρω το YouTube για μια γκόμενα, όχι. Πώς ήταν η ζωή σου πριν το YouTube? Η ζωή μου πριν το YouTube ήταν ουσιαστικά games. Απλά για μένα και τους φίλους μου, τους τότε φίλους μου, ξέρω εγώ. Τι σχέση θα κάνεις στο μέλλον, τα απάντησα. Πόσο καιρό ξέρω το Γιονύμπα, 3 χρόνια και. Πώς γνώρισες το Γιονύμπα, τον Dimlis και τους άλλους? Λοιπόν, θα σου πω. Το Γιονύμπα το γνώρισα μέσω του Pokemon 007, όσο το θυμάστε, πριν 3 χρόνια. Μας γνώρισε αυτός και μετά κάναμε πολύ παρέα. Το Dimlis το γνώρισα κανένα μήνα μετά που έχω γνωρίσει το Γιονύμπα, που παίζαμε όλοι Multi Cube, και έτσι γνώρισα και τον Dimlis και τον DLB. Και μετά, κάνα χρόνια αργότερα γνωρίσαμε τον Bill και τώρα είμαστε αυτή η παρέα που είπα πριν. Πόσο subscribers έχεις στόχο να φτάσεις και συνέχισε έτσι? Θα συνεχίσω, ευχαριστώ πολύ. Στόχο, όταν ξεκίνησα. Λοιπόν, είχα βάλει έναν στόχο, ωραία. Όταν ξεκίνησα, είχα βάλει στόχο να φτάσω 1000 subs, ωραία. Αφού τα έφτασα και τα πέρασα, πλέον ο στόχος μου δεν είναι σταθερός. Κάθε μέρα ανεβαίνει κι άλλο. Ωραία, έτσι πάει για μένα τουλάχιστον. Θα κάνεις κανένα special για 10.000 subs, θα κάνεις κανένα giveaway? Giveaway δεν νομίζω. Special θα κάνω όμως. Έχω πει το ένα μέρος special, το άλλο μέρος δεν ξέρω τι θα δούμε. Έχεις κοπέλα? Όχι. Ποια κονσόλα θα ήθελες να πας και γιατί? Δεν θα ήθελα κάποια κονσόλα, να πω την αλήθεια. Τι θα παραγγείλω από τον Άγιο Βασίλη? Εννοείς τι θα μου δώσουν οι γονείς μου? Τίποτα, λεφτά θα τις πάω και θα πάω να πάρω την κουστάρα. Μάλλον, ή θα πάρω τα λεφτά του YouTube, γιατί βγάζουμε πολλά λεφτά εδώ πέρα εμείς και έτσι. Πόσο συμπαθείς στο σκατά μου? Αυτό το ρώτησε ο ίδιος, by the way, να ξέρετε, ο ίδιος σκατά μου. Καθόλου. Πλάκα κάνω. Εντάξει, καλά σας πεθαίνω. Γνώμη για ελληνικό community. Κοίτα, το ελληνικό community έχει γίνει καλύτερο κατά τη γνώμη μου. Έχει, από το πιο παλιά έχει γίνει καλύτερο, αλλά έχει γίνει λίγο πιο ηλίθιο. Δεν ξέρω, έτσι μου φαίνεται εμένα, θα έλεγα. 1.000.000 ευρώ ή 1.000.000 subs. 1.000.000 subs και βγάζεις 1.000.000 ευρώ σε 3 μέρες, man. Σε 3 μέρες θα βγάζω. 3 σερι βίντεο, ναι. Κάπου τέτοιο. Με 1.000.000 subs και στη βγάζεις, ειδικά μέσα στο αγγλικό CPM. Όταν έλειπε, αυτή είναι καλή ερώτηση. Όταν έλειπε, σε τι φάση ήσουν, αν θα κάνεις comeback, πίστεψε ότι ήταν inactive το κανάλι σου? Όταν γύρισα, όταν έκανα comeback από τις Πανελλήνες μετά, πίστευα ότι θα ήταν dead το κανάλι μου, όχι απλά inactive, dead, τελείως. Όμως, ήξερα πως θα ήταν dead, όμως ήξερα πως έπρεπε να κάνω βίντεο πολλά κάθε μέρα για να γίνει κομπλέ πάλι. Και αυτό έκανα. Ναι, σας αγαπάω που σταματήσαμε τα τάβα, σας αγαπάω. Ποιο pack? Κάνε release το pack σύντομα. Μα δεν έχω κάποιο pack, το pack το έχω κάνει το παλιό. Το καινούργιο θα γίνει στους 10.000. Cost ο Timblis, λοιπόν. Τι σκέφτεσαι να κάνεις στο μέλλον στο κανάλι σου? Θα συνεχίσεις το gaming ή θα το πας αλλού? Λοιπόν, σιγά σιγά θέλω να αρχίσω να κάνω και άλλα βίντεο τύπου vlog, τύπου story time, Q&A. Διάφορα βίντεο τύπου ελπώνυμος αλκοολικός, τέτοια βίντεο θέλω να αρχίσω να κάνω. Θα έχει και βέβαια και game και Minecraft αυτά. Αλλά για μέλλον, μακρινό μέλλον, θα δούμε, δεν ξέρω ακόμα, δεν είμαι σίγουρος. Θα πας ψηλά. Likes πολλά, dislikes πολλά. Είμαι ψηλά, likes πολλά, dislikes πολλά. Και έτσι. Θα κάνεις άλλα παιχνίδια εκτός από Minecraft? Βάλε με please. Πεχλιβανίδης Junior ρώτησε αυτό το πράγμα. Μπορεί ναι, μπορεί όχι, δεν ξέρω. Έχεις δει ποτέ φαν στον δρόμο και να σου ζητήσεις φωτογραφία? Ναι, έχει γίνει αυτό. Όταν αρχίσει το YouTube, πίστευε ότι θα φτάσει στις 8.000. Όπως είπα, όχι, μέχρι 1.000 πίστευα. Από εκεί και πέρα πίστευα τα πάντα. Πιστεύω τα πάντα. Οπότε δεν ξέρω. Θα κάνεις συνεργασία με αρκετά μικρά κανάλια πάνω σχή? Το έχω κάνει αυτό παλαιότερα. Πόσο χρόνο η γάτα σου? Πρέπει να είναι 7 χρονών ή 6 κάπου εκεί. Γνώμη για το ελληνικό Minecraft community αυτή τη φορά? Εντάξει, καλύτερα από την παλιά, αλλά ακόμα λίγο toxic και λίγο ηλίθιο. Τι gaming gig, κάπως έτσι. Ρωτάει πώς την κλείδωσε από αυτή τη ζημιά που έκανες όταν ήσουν μικρός. Αυτό το απάντησα βασικά στο story time. Οπότε από εκεί τραβάδες, δεν είναι πώς, είναι απλά έγινε έτσι. Πόσες γκόμενες έχεις? Μα δεν έχω γκόμενα, τι εννοείς? Αυτό εδώ πέρα εννοείς. Και έτσι! Δείξε φωτογραφία από το σπασμένο τζάμι στο story time. Δύσκολο. Δεν έχουμε καλή κάμερα, δεν έχουμε εδώ πέρα. Οπότε στο HTC κινητό. Εδώ κάπου πρέπει να σου πω ότι είναι sponsor το βίντεο. Όχι, πλάκα, να με σου πω και. Θα μου λένε ότι είναι sponsor από την HTC, αλλά και θα γελάω. Δεν είναι sponsor, ηρεμήστε. Τώρα που έφτασες 8.000, σκέφτεσαι να κάνεις κάποια upgrade στο κανάλι σου? Σκέφτομαι να αλλάξω banner και icon. Τι upgrade να κάνω?
Κάμερα καλή πήραμε, σύνανε το Andy. Μικρόφωνο εδώ πέρα έχουμε. Upgrade κάναμε με το PC. Α, λοιπόν, story time, εδώ. Μάλλον, εδώ. Story time, λοιπόν. Μικρό. Χθες, σήμερα είναι όχι Τρίτη. Χθες Δευτέρα, έπαιζα με τον Dimblis PUBG, 12 η ώρα. Ξαφνικά εκεί που είχε πεθάνει αυτός γιατί είναι άχρηστος, πλάκα κάνουμε. Μένω εγώ και σιγά φάτσε που τρέχω, τα πάντα κλείνουν, σβήνουν όλα, ωραία. Και λέω, όπα τη φάση. Οπότε ξεπλαγκάρω PC, το βγάζουμε εκεί πέρα, το γδίνω όλο, το αφήνω πάνω σε ένα έπιπλο που έχω εκεί πέρα και βάζω μια μαλακιά που μετράει το ρεύμα. Και οπότε μετά από όλα, μη σα απολυλογώ, κάγεται το τροφοδοτικό. Αλλά επειδή έχουμε προνοήσει, μάλλον έχουμε προνοήσει, επειδή το τροφοδοτικό ήταν 550 W και ήταν οριακά τα ρεύματα, είχαμε ένα καινούργιο 630 W. Οπότε πήρε χρόνο και ώρα, μου φάει μια μέρα. Γι' αυτό δεν είδατε βίντεο σήμερα Τρίτη. Η χθες Τρίτη μάλλον, και θα δείτε σήμερα Τετάρτη. Ωραία. Τέλος story time. Η Faye ρωτάει, κάνε meetup. Meetup θα κάνω, Faye μου, με τον Γιανούμπα και τον Team Blizz, λογικά δεν ξέρω πότε, κατά Χριστούγεννα να το δούμε. Θα κάνεις special όταν φτάσεις 10.000. Ναι, θα κάνουμε special, ηρεμήστε. Γεια σου Τσέχτη, γεια σου και σένα. Θα έχει κανένα vlog, unboxing στο κανάλι, δεύτερο. Ποιο πιστεύεις ότι είναι το πιο cringe βίντεο που έχεις ανεβάσει? Λοιπόν, vlog θα έχει όταν πάρω κάμερα βασικά. Unboxing θα έχει άμα με κάνει, όταν μάλλον ή αν μου στείλει τίποτα, καμιά Gearbest, καμιά Razer, τίποτα και το κάνω και θέλει να το κάνω unboxing σαν κανένα βίντεο, τότε θα έχει. Καμό. Ποιο με πιστεύεις ότι είναι το πιο cringe βίντεο που έχεις ανεβάσει? Για τώρα το πρώτο μου και αυτές τις μαλακίες που κάναμε με τον Dimblis, το Team Pokemon και το Team Steve και αυτά. Γιατί είναι full cringe αυτά. Πότε θα ξανακάνεις event στο Περιστέρι? Δεν έκανα ποτέ event στο Περιστέρι. Δεν έχω κάνει ποτέ event εγώ, by the way. Αυτό το event στο Περιστέρι ήταν το Digital Expo και είμαι καλεσμένος, δεν το έκανα εγώ. Ο Τζέμι, περίμενε. Πότε θα αφήσεις το Minecraft πίσω? Σου βάζω δύσκολα για πέσει επίσης, χαρακτήρα για τους 8000. Ευχαριστώ πολύ, φίλε μου, Τζέμι Φραπ. Το Minecraft θα το αφήσω. Κάποτε πρέπει να το αφήσω, μην μου λέτε. Όχι, κάνω Minecraft, κάνω Minecraft. Μαλάκα, δωρεί το κινητό, περίμενε. Okay. Ίσως κάποτε θα το αφήσω και θα γυρίσουμε σε άλλο τύπο κανάλι. Αυτές ήταν οι ερωτήσεις. Όπως είπα, απάντησα. What the fuck. Έσκασε μήνυμα 10 και 13 και μου λέει ότι δεν θα γίνει το μάθημα, δεν θα έχω σχολή για τις επόμενες 3 μέρες. Μισό λίγο. Γύρισα, μάλλον κάτι είναι 17 Νοέμβρη, μάλλον. Για να δω. Ναι, είναι 17 Νοέμβρη, οπότε για τις επόμενες 3 μέρες δεν έχω σχολή, μάλλον. Οκ. Okay. Εντάξει, ξέρω εγώ. Λοιπόν, πέρα από αυτά, αυτό το βίντεο για σήμερα, ελπίζω να σας άρεσε πάρα πολύ. Αν σας άρεσε, πατήστε ένα like και πατήστε την εγγραφή, γιατί δεν είχαν εγγραφή ακόμα, ρε. Ρε. Αυτό είναι πολύ copy unbox holics, έτσι, αυτό που κάνω, Σάκης. Ρε. Γιατί δεν είσαι πατήστε εγγραφή ακόμα, εντάξει, όχι. Έχει και βρίζει, λέει. Λοιπόν, άμα σας αρέσει το κανάλι, μπορείς να κάνεις μια εγγραφή. Πάμε για τα 10.000. Και κεντράρουμε λίγο γιατί. Αυτά, ευχαριστώ πάρα πολύ για το support που μου δείχνετε στα βίντεο. Είναι πάρα πολύ καλό, είναι πάρα πολύ. Το εκτιμώ πάρα πολύ γενικότερα. Όλο το support σας και όλους ως έναν καθένα ξεχωριστά. Οπότε, μαλάκες, δεν απάντησα μια ερώτηση. Περίμενε. Περίμενε, ξεχάστηκα. Μια ερώτηση που μου έκανε φίλος μου, περίμενε. One sec. Γιατί το ξέχασα και είναι καλή ερώτηση. Να τη βρω. Να τη, λοιπόν. Τι σκέφτεσαι για το μέλλον σου στη ζωή? Θα συνεχίσεις YouTube με στόχο να γίνει μόνιμο? Θα το κάνεις παράλληλα με τη δουλειά σου? Λοιπόν, θέλω να τελειώσω σχολή, αν είναι το δυνατόν, σε 4-5 χρόνια. Και να το κάνω με τη σχολή παράλληλα YouTube. Να γίνει μόνιμο για Ελλάδα είναι πολύ δύσκολο. Δηλαδή και ο 2J νομίζω έχει λίγο struggling. Δηλαδή άσχετο που βάζει σε μερικά βίντεο έχει τα εκατομμύρια. Κάνε λίγο. Δεν είναι τόσο εύκολο. Άσχετα, γιατί δεν βγάζει και πολλά βίντεο, οπότε. Να γίνει μόνο για γαλλικά δεδομένα είναι πολύ δύσκολο, θα έλεγα. Όμως θα ήθελα να το κάνω παράλληλα με την. Τέτοιο. Με την σχολή. Με την δουλειά δεν ξέρω αν θα ήθελα να το κάνω παράλληλα. Όπως φάση το κάνει Γκρέμερσκι. Ναι. Γιατί δεν ξέρω κατά πόσο τι περιεχόμενο θα ήθελα να κάνω τότε. Οπότε, πολύ μακρινά, αλλά θα ήθελα να συνεχίσω YouTube. Οπότε,
Τώρα αυτά για σήμερα, παιδιά μου. Το μαλάκα. Λοιπόν, εντάξει, θα είπα, πάντε like, κάντε like, πάντε στην εγγραφή, κάντε comment, ό,τι θέλετε. Και... κάτσαμε μαλάκα, γιατί είμαι τόσο μικροσκόπικο στην κάμερα. Αυτά ξέρω εγώ, εντάξει. Στην υγειά σας πάλι, μην με ζεστή σοκολάδα για την γαμάει. Ναι, θα τα πούμε τώρα σε επόμενο βίντεο που θα είναι μέρα παραμέρα. Έχω πολύ hype. Μέρα παραμέρα. Άντε, γεια.